θυμάμαι, έχω πάει σε 4 διαφορετικά μαγαζιά. Έχω δει τις αριθμημένες παοξίδες. Δεν το έχω δει αυτό. Μετά από ντέρμπι στο Καραϊσκάκι, με νίκη του ΠΑΟΚ 1-0 πρωταθλητισμού θα έλεγα, γιατί με αυτή τη νίκη παίρνει γερά στο παιχνίδι του πρωταθλητισμού. Μετά τη νίκη του ΣΑΚ με 2-0. Βλέπω κάτι παοξίδες, ήμασταν απαράδεκτοι λέει ο ένας. Δεν ήταν ομάδα αυτή λέει ο άλλος. Πέσαμε από το Λευκοπύργο και μείναμε όρθιοι λέει ο άλλος. Τώρα πέρασε από ένα καφενείο, βγήκαν 10 παοξίδες. Παίξε καλά που φάλα τον πάω, την κλείτωσα τελευταία στιγμή να πούμε, μας προσβάλλεις, πού σε προσβάλλω, όχι μας προσβάλλεις, δεν βγάζει σάκ. Τέλος πάντων, η αλήθεια είναι ότι η τύχη, μέσα στο ποδόσφαιρο η τύχη, εγώ δεν πιστεύω στην τύχη, στην μπάλα, ναι υπάρχει κι αυτό εδώ. Πρέπει να πάω σήμερα, δεν μ' άρεσε καθόλου, γιατί βγήκαν τα προβλήματα που έχει η τριάδα των ΧΑΦ, γιατί σήμερα και ο Πέλκας δεν ήταν αυτός που έπρεπε να είναι. Θα σταθώ όμως στα κακά τελειώματα του Ολυμπιακού. Καταρχήν ο ΠΑΟΚ έχασε το 90% όλων των μονομαχιών στον αέρα. Δηλαδή, όταν κάνεις από τις 12 φάσεις τις στημένες, τις 11 και γλιτώνεις από γκολ, δεν είσαι τυχερός, είναι μαλάκες οι άλλοι. Όταν κάνει ο άλλος 12 στημένα χτυπήματα και έχει και άλλες για 4-5 φορτώματα και έχει χάσει ψηλά το 95% των μονομαχιών. Δεν είσαι εσύ τυχερός, είναι ο άλλος άστοχος. Και μιλάω για τον Χασάν, μιλάω στο 68 που μπήκε ο Γκερέρο, είναι άστοχοι και κακοί εκτελεστές. Εκτός των άλλων, το Ολυμπιακός δεν πήρε από τον Ποτένσε και από τον Λάζαρο τίποτα. Θα μου πεις ο Ποτένσε, για μένα, τα μάτα ρε μαλάκα τρι. Ο Ποτένσε ήταν ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού. Σε ανακατοσούρα. Περιοχή δεν πάτησε. Ο Ποτένσε περιοχή δεν πάτησε. Αύριο θα λέει το φως, ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού, ο Ποτένσε. Ναι, έκανε γιογιό το Βιερίνια. Ναι, φόρτωσε. Μέσα στην περιοχή να εκτελέσει δεν μπήκε μέσα. Λοιπόν, όσο ήταν για τον Λάζαρο, τους έκανε αλλαγή μετά, έβαλε τον Λάζαρο από την άλλη μεριά, τον εξουδετέρωσε, ο Μάτος τον διέλυσε. Ο Μάτος ήταν από τους διακριθέντες του ΠΑΟ. Αλλά από την άλλη μεριά ο Βιερίνια ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ. Τώρα, η ιστορία έγραψε ότι αυτός έκανε τη σέντρα και αύριο θα τον έχουμε φωτογραφία. Ήταν πολύ κακός ο Βιερίνια και καλά έβαλε τον Τόσκα εκεί και άργησε να τον βάλει κιόλας ο Λουτσέσκο. Πολύ κακός ο Μπουχαλάκης, ρόλο οργανωτή στον Ολυμπιακό. Ο Καμαρά πολύ καλός. Ο Φορτούνης όταν έχεις τον Κάνιας απέναντί σου και δεν μπαίνεις κάθετα, δεν τριπλάρεις, δεν κάνεις, σωστά βγαίνεις. Βέβαια ο ΠΑΟΚ, όταν ο Ολυμπιακός το γύρισε σε 4-4-2 και βγήκε, θα κριθεί γιατί βγήκε ο Φορτούνης στο 80, έπαιξε με 4-4-2 με Φορτούνη πλευρά, Γκερέρο, Χασάν και Ποτένσε, ο ΠΑΟΚ όφιλε να βγάλετε επιθέσεις. Ρίγιοβιτς ο Σύμπαρον, Λιμιός, αμυντικά θαυμάσιος από τη μεριά του, αλλά τολμώ να πω ότι τον θέλω και στην κόντρα επίθεση. Ο ΠΑΟΚ δεν έβγαλε κόντρα επίθεση. Πήγε μία να βγάλει μία με τρεις και μία ακόμα. Τον περίμενα καλύτερο στο transition των αντεπιθέσεων. Γενικά είδα δύο ομάδες οι οποίες είχαν προβλήματα. Ο Μεν ΠΑΟΚ στα χαφ, πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα στα χαφ. Και ο Ολυμπιακός πάρα πολύ κακός στα τελειώματα των φάσεων. Και δεν θα πω εγώ ότι ήταν κακός γιατί τα χάσανε. Θα πω ότι περίμενα από τον Λάζαρο και τον Ποντένσε να μπουν περισσότερο μέσα στη μεγάλη περιοχή. Δεν μπήκανε. Αυτοί οι δυο δεν μπήκανε. Ο Ποντένσε στο Θεαθήνα ήταν πάρα πολύ καλός, έπαιρνε, τρίπλερνε, έβγαζε, αλλά μόνο φόρτωνε. Φόρτωνε στο Χασάν και σε ένας κακός σεντερφόρ και τον είδαμε στα τελειώματά του. Και είναι τυχερός ο ΠΑΟΚ γιατί είναι άστοχοι προς έναν διθασμό. Είναι τυχερός ο ΠΑΟΚ γιατί είναι άστοχοι και κακοί εκτελεστές οι παίκτες του Ολυμπιακού. Του Φετβαζίδης το ίδιο. Σκυλάκι σαν Λουκάνικο, αυτά τα κοντά τα ποδαράκια. Τρέχει, κάνει ράνι, θα τριπλάρει, θα κάνει μια δύση. Στον κόλ δεν έρχεται. Ο άλλος ο Ποτένσε τριπλάρει, μπαίνει, κάνει, στον κόλ δεν έρχεται. Ο Φορτούνης που έρχεται στον κόλ τον βγάζει. Οι δύο σεντερφόρ του Ολυμπιακού είναι μια κλανιά. Άμα κλάσει ο Ανσαριφάρ δηλαδή, θα βγάλει δύο Χασάν. Και άμα κλάσει ο Ανσαριφάρ θα βγάλει τρεις Γκερέρο. Είναι δηλαδή αυτή σε πολύ υψηλό επίπεδο. Έχει πρόβλημα ο Ολυμπιακός στα center four. Τώρα, center back Ολυμπιακός, μεριά και ο Βούκοβιτς. Ο Βούκοβιτς, δείξε με λίγο. Εγώ είμαι 50 χρονών.
Low. Low. Τι σημαίνει low. Εγώ ρε πού στη βούκο της, κοίταξε με. Κοίταξε με. Φύγε από εκεί από το πλάνο. 50 χρόνια είμαι, με βλέπεις. Με βλέπεις. Εγώ την έβγαζα την παλάκα. Και πάω να στρίψει το σώμα σου ρε. Για αυτό ρε μαλάκα. Σίτερ μπάγεις εσύ. 50 χρονών, μπαμ 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 μπαμ. Λόου ρε πούστε, λόου ρε μαλάκα. Δεν μπορεί. Λόου, λόου, δώσε, δώσε, δώσε. Βουκοτής, 50. 50, άντε γεια. Γεια. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Είμαι πολύ αγαπημένος φίλε. Τι έπατε βρε. Έχω ένα σπίτι, ναι, και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν εμπιστεύομαι κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάφη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-9366-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό.